για να ειδούν και να ακούσουν ξακουσμένους, σοφούς και αγίους. Σήμερα όμως δεν υπάρχει αυτή η προθυμία. Δεν αναλαμβάνει κανείς να ταξιδεύσει και να υποστεί κόπους και να διασχίσει ερήμους και να ανεβεί σε αποκλίνους βράχους για να ειδεί και να ακούσει δύο λόγια από έναν Άγιο. Ωστόσο έχουμε ένα ταμείο τη σοφία των Αγίων της ερήμου που λέγεται γεροντικών. Από αυτό μπορούμε οπωσδήποτε να πάρουμε και να ωφεληθούμε. Σας διαβάζω από τον Αβά Ισίδωρο των Πρεσβύτερων. Έλεγαν για τον Αβά Ισίδωρο τον Πρεσβύτερο ότι ήλθε κάποτε ένας αδελφός για να τον καλέσει σε γεύμα, αλλά ο γέρον δεν εννοούσε να πάει μαζί του, λέγοντας: «Ο Αδάμ από φαγόσιμο πράγμα απατήθηκε και βρέθηκε έξω από τον παράδεισο». Του λέγει ο αδελφός: «Πραγματικά φοβάσαι να βγεις από το κελί σου?» Και εκείνος πάλιν είπε: «Τέκνον μου, φοβάμαι, γιατί ο διάβολος ως λέον οριόμενο ζητεί τι να καταπεί. Πολλές δε φορές έλεγε ότι αν κανείς αφαιθεί στην ενοποσία δεν θα ξεφύγει την επιβουλή των λογισμών». Αγαπητοί μου, βλέπετε ότι τον κάλεσαν τον Αβά Ισίδωρο σε ένα τραπέζι πάλι μεταξύ αδελφών και δεν απεφάσισε να πάει. Βέβαια δεν είναι κακό πράγμα να βρεθεί κανείς με αδελφούς σε ένα κοινό τραπέζι, αλλά πρέπει να πούμε όμως πως τούτο δεν είναι απειλαγμένο και κάποιων κινδύνων. Σας αναφέρω μόνο τις περίφημες αγάπες, τις πρωτοχριστιανικές, εκείνα δηλαδή τα συμπόσια που οι χριστιανοί ευρίσκονται μαζί. Και όμως υπήρχαν και τότε αταξίες. Σας σημειώνω αυτό που και σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους και τους λέγει: «Γιατί δεν περιμένετε να έρθουν και οι άλλοι να φάτε, και γιατί εσείς αν είσαστε πλούσιοι παίρνετε τα πλούσια φαγητά σας και οι φτωχοί έχουν κάτι τίποτα?» Και λέγει τούτο το χαρακτηριστικό: «Ως μεν τεινά, ως δε μεθύει». Άλλος φτάνει να έχει τόσα αγαθά και να φτάνει να μεθά. Άλλος δε να στερείται και να φτάνει να πεινά. Βλέπετε λοιπόν ότι ένα τραπέζι πάντοτε δεν είναι απειλαγμένο κάποιων κινδύνων. Ωστόσο όμως δεν μπορούμε να αποφύγουμε ένα τραπέζι. Κάποτε είναι μια έκφραση αγάπης. Οσδήποτε, είτε με πνευματικούς αδελφούς, είτε με συγγενείς, είτε με φίλους. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας μερικές παροτρύνσεις, μερικές συμβουλές που μας δίνει πάλι η αγαπητή μου ο Λόγος του Θεού. Συγκεκριμένα, βιβλικές παροτρύνσεις από το βιβλίο Σοφία Σιράκ, από την Παλαιά Διαθήκη. Ακούστε μια επιλογή που έχω να σας προσφέρω στην αγάπη σας. Είναι από το 31 και 32 κεφάλαια. «Επί τραπέζης μεγάλης εκάθισες, μη ανοίξεις επ' αυτής φαρυγγά σου και μη ήπεις πολλά γετα επ' αυτής». Όταν καθίσεις ένα μεγάλο τραπέζι και υπάρχουν πολλά τα παρατηθέμενα φαγητά, μη πεις: «Πω πω ψυχή μου, τι έχεις να φας απόψε». Μην ανοίξεις λέει τον φαρυγγά σου και πεις: «Έχεις πολλά να φας». Πρόσεξέ το αυτό, διότι αυτή σου η πλεονεξία θα πληρωθεί ακριβά. «Φάγε», συνεχίζει η Σοφία Σιράκ, «φάγε ως άνθρωπος τα παρακείμενά σου και μη διαμασώ μη μισηθείς. Φάγε αυτά τα οποία σου έβλαν μπροστά σου και μη διαμασώ.
Δηλαδή μη χτυπάς τα χείλια σου όταν τρως. Εκείνο τον μη χτυπάς τα χείλια σου, γιατί λέγει θα σε αηδιάσουν οι άλλοι. Δηλαδή τρώγε με κάποιο τάκτ, με μια λεπτότητα, με μια ανθρωπιά. Μη τρως όπως ένα ζώο στο παχνί του, διότι αλλιώτικα θα σε μισήσουν οι παρακειμενοί σου, δηλαδή θα σε αηδιάσουν. Πάυσε πρώτος χάριν παιδεία και μη απληστεύου, μήποτε προσκόψεις. Να σταματήσεις πρώτος ή από τους πρώτους να τρως, και τούτο για να μη φαίνεσαι χαριμπεδίας, αν είσαι άνθρωπος που έχει μία μόρφωση. Γιατί η μόρφωση δεν είναι η γραμματική, αλλά η μόρφωση είναι η κοινωνική. Για να μην φανείς άπλιστος, φανείς αχόρταστος άνθρωπος και έτσι κατηγορηθείς. Ενώ δηλαδή όλοι έχουν τελειώσει, εσύ ακόμα τρως. Όχι, από τους πρώτους φρόντισε να σταματήσεις. Εγώ θα έλεγα, εάν σηκωθείς από το τραπέζι και να πεινάς, δεν πειράζει. Κι αν η πείνα σου είναι πολύ, φάγε στο σπίτι σου. Είναι προτιμότερο. Και συνεχίζει. Ως ικανόν ανθρώπο πεπαιδευμένο το ολίγον και επί της κήτης αυτού που καθμένη. Για τον πεπαιδευμένον, για τον μορφωμένον, δηλαδή για τον κοινωνικά μορφωμένο άνθρωπο, το να φάγει το ικανόν, δηλαδή τόσο που να χορτάσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να φάει δηλαδή όσο πρέπει να φάγει. Και όχι να φάγει πολύ, γιατί μετά όταν θα πάει στο σπίτι του, θα στριφογυρίζει στο κρεβάτι του και θα ασθμένει, δηλαδή θα βαριαστενάζει για να μπορέσει να χωνέψει. Εν ίνο μη ανδρίζου, πολλούς γαραπόλ απόλεσεν ο ίνος. Μη κάνεις τον άντρα στο θέμα του κρασιού, γιατί το κρασί πολλούς κατέστρεψε. Είναι μερικοί οι οποίοι θέλουν να δείξουν, ιδίως άνδρες, θέλουν να δείξουν τον ανδρισμό τους όταν πίνουν κρασί. Ιδίως οι νέοι νομίζουν ότι με το να πιούν κρασί και να φάσουν ακόμη να μεθύσουν, με αυτό δείχνουν ότι μεγάλωσαν και είναι άνδρες. Δυστυχώς είναι που να το λέγει κανείς. Πού να το λέγει κανείς για να αποδείξει ότι ένας μεγάλωσε και είναι άνδρες, πρέπει ή κάποτε γινόταν και σήμερα ίσως ακόμη να κρατάει ένα κομπολόι και να το στριφογυρίζει, να καπνίζει, να μεθά και να πορνεύει. Αυτά είναι στοιχεία ότι ο νέος μας εμεγάλωσε και τώρα πρέπει σαν άνδρας που είναι να τον προσέξουμε. Τι απάτη αγαπητή μου, τι απάτη αγαπητή μου. Εκεί είναι να μεγαλώσει κανείς, εκείνη η ωριμότητα. Γι' αυτό προσέξτε, μη χαίρεστε για τα παιδιά σας, τα αγόρια σας, γιατί δυστυχώς πολλές φορές το έχω συναντήσει αυτό. Χαίρεστε όταν το αγόρι σας αρχίζει να καπνίζει, να πίνει και μάθετε ότι έχει φιλανάδες. Χαίρεστε. Ιδίως οι πατεράδες χαίρονται γιατί τα γόρια τους έγιναν και αυτά άνδρες. Μη ανδρίζου λοιπόν, ίνο, μη κάνεις τον άνδρα στο κρασί. Είναι κακό σύμβουλο στο κρασί. Πολλούς κατέστρεψε το κρασί. Πρόσεξε λοιπόν, πρόσεξε πώς θα χρησιμοποιήσεις το κρασί ή σε ξένο τραπέζι ή στο σπίτι σου. Εξάλλου αυτό φοβείται ο Αββάς Ισίδωρος ο πρεσβύτερος. Λέει, ξέρω εγώ, φοβάσαι, λέει, γέροντα, να βγεις από το κελί σου. Ναι παιδί μου, φοβάμαι. Ξέρω εγώ, μπορεί να απατηθώ, μπορεί να πιω λίγο κρασί παραπάνω. Ξέρω εγώ, φοβόμαι. Εν ώρα εξεγείρου και μη ουράγει, απότρεχε εις οίκον και μη ραθύνει. Στην ώρα σου θα σηκωθείς όχι από τους τελευταίους για να φύγεις, αλλά εγκαίρως. Μη ουράγει, μην είσαι ουραγός
στην όλη συντροφιά στην ώρα σου να σηκωθείς να πας στο σπίτι σου. Μη καθίσεις δηλαδή ώρες των ωρών σε ένα ξενοσπίτι και μη φάσεις να ξενυχτήσεις, διότι αυτό θα σε κάνει αύριο να μην μπορείς να πας στη δουλειά σου και να είσαι άρρωστος, και διότι τελικά ένα τραπέζι θα σου βγει φθηνό, δηλαδή θα σταθεί για σένα μία κατάπτωση ψυχικών και σωματικών δυνάμεων. Αλλά αν θέλετε, παίρνουμε και από τον Άγιο Ισάκ των Σύρων, άλλος ασκητής αυτός, που έχει να μας πει κάτι από τη δική του την πείρα πάνω στο θέμα όταν κληθεί κανείς σε ένα τραπέζι. Μεταλαμβάνειν από πάντων προς ολίγων, και μη τα μεν εκφαυλίζειν τα δε εκλέγεσθε, και εκ τούτων θέλειν εμπλήσε την γαστέρα. Όταν λέγει σου βάλουν μπροστά σου διάφορα φαγητά, μη διαλέγεις αυτά που σ' αρέσουν ή τα καλύτερα, και τα μεν που δεν σ' αρέσουν τα εκφαυλίζεις, τα βάζεις στην άκρη και τα κάνεις τίποτα, και μάλιστα εκείνο να πω μια λέξη. Πολύ λέγεται εδώ στη Θεσσαλία, τα σβαρνίζεις, εκείνα που δεν σ' αρέσουν, μέσα στο πιάτο, σε εκείνο το σβάρνισμα. Έχω δει πολλές φορές, αγαπητοί μου, πιάτα ανθρώπων, και με εκλεκτά φαγητά και με κρέας, που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ακριβό, και να σβαρνίζουν εκεί μέσα, και στο τέλος να παρουσιάζει το πιάτο ένα θέαμα, σαν είχαν πέσει 10 κότες μέσα εκεί και να τα έκαναν χάλια μέσα στο πιάτο, και αυτά πάνε μετά στα σκουπίδια. Δεν θέλεις να φας πολύ? Νομίζεις ότι θα χορτάσεις? Εγκαίρος βγάλε από το πιάτο σου ό,τι θα βάλεις στο πιάτο σου να φαγωθεί. Μη λοιπόν λέγει τα μεν καλά να τα τρώγεις και μάλιστα να χορταίνεις με αυτά, τα δε άλλα τα βάζεις στην άκρη και να παρουσιάζεις το φαινόμενο αυτό, όπως σας είπα, το πιάτο σου. Με τα σοφροσύνης φάγε και πήρε, ως πρέπει τέκνης Θεού. Τι ωραία αυτή η φράση του Αγίου Ισάκ του Σύρου. Να τρως, λέγει, και να πίνεις με σύνεση, με σοφροσύνη, όπως πρέπει στα παιδιά του Θεού. Τα παιδιά του Θεού, λέγει, έτσι τρώνε, με τα σοφροσύνη. Μη εκτείνεις την συγχύρα του λαβύντη απέμπροσθεν των εταίρων σου ανεδός. Μην απλώσεις το χέρι σου να πάρεις κάτι από το τραπέζι με ανέδεια. Αυτό ας το προσέξουμε ομοίως, όταν κανείς δήθεν χάρη μιας απλότητος ή ακόμη μιας ανέσεως, απλώνουμε το χέρι μας και παίρνουμε ό,τι μας αρέσει με πάσα ευκολία. Θα μου πείτε, μα έτσι γίνεται. Μα δεν τρώμε σαν χριστιανοί όταν έτσι γίνεται. Δεν θα ξεχάσω, το βασάνιζα να σας το πω ή να μην σας το πω, δεν θα ξεχάσω μια φορά, η μητέρα μου έλεγε, δεν θα απλώσετε ποτέ το χέρι σας στο τραπέζι όταν κάπου τρώγαμε. Δεν θα απλώσετε ποτέ το χέρι σας. Θα μου πείτε εμένα και εγώ θα σας δώσω οτιδήποτε. Και μας έβαζε διπλάι της, αριστερά της και δεξιά της, για να τη ζητήσουμε ό,τι θέλουμε. Κάποτε όμως εγώ άπλωσα το χέρι μου και πήρα, και μου κάθισε μια τσιμπιά που τη θυμάμαι ακόμα. Έτσι, αγαπητοί μου, ας το προσέξουμε. Μάλιστα, επιτρέψατε μου, από μικρά τα παιδιά μας πρέπει να τα μάθουμε. Μεγάλος ο άνθρωπος δεν μαθαίνει πολλά πράγματα. Δεν μαθαίνει, αλλά όπως έχει μάθει από μικρός. Εάν δε καθίσεις, συγγνώμη, εάν δε καθίσει μετά σου ξένος, πρότρεψον αυτόν άπαξ και δεις εις το φαγήν και ευτάκτος παράθες τη τραπέζι και μη τεταραγμένος. Αν έχεις κάποιον καλεσμένο, εκείνος από ντροπή βεβαίως θα φάγει λίγο, να τον προτρέψεις να φάγει μια φορά και δύο φορές, όχι παραπάνω. Θα λέγαμε τρεις φορές, όχι παραπάνω, διότι ο άλλος μπορεί να ενοχληθεί, μπορεί πραγματικά να μην θέλει. Ενώ όταν θα προτρέψουμε και θα ξαναπροτρέψουμε, απλώς θα υπερνικήσουμε σε αυτόν
κάποια συστολή, κάποια ντροπή που μπορεί να έχει και θα δίσταζε να φάγει. Βλέπετε ότι οι ασκητές της ερήμου πως γράφουν, είδατε πως μιλούν. Ίσως θα πίστευε κανένας ότι οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να παρουσιάζουν κάτι το αγρίκον, αφού ήσαν στην έρημο, και συνεπώς μη περιμένει κανείς από αυτούς κάποια ευγένεια, και ότι η ευγένεια, εκείνο το savoir vivre θα λέγαμε, οι τρόποι καλής συμπεριφοράς, συναντώνται μόνο εις τα σαλόνια και όχι εις τους ασκητάς της ερήμου. Ιδού, σας διαβάζω και βλέπετε, αλλά θέλετε, ίσως θα έχετε βρεθεί και στα σαλόνια κοσμικά και εκεί θα είδατε πως τρώγουν οι άνθρωποι και πως πίνουν οι άνθρωποι. Πίνουν και τρώγουν κατά έναν τρόπο που ως να μην θυμίζουν αυτό που λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, να μην θυμίζουν παιδιά του Θεού. Εφτάκτος κάθισον και συνεσταλμένος, μη γυμνών τι των μελών σου. Στο τραπέζι λέει να καθίσεις εύτακτα, όμως. Και όχι να ξεγυμνώνεσαι, να απλώνεσαι, να ανοίγεις τα ποδάρια σου, τα χέρια σου. Πρόσεξε, λέγει, εφτάκτος. Ναι, αγαπητοί, ναι, είναι φοβερό πράγμα. Ιδίως όταν οι γυναίκες δεν προσέχουν σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια είναι της μόδας σήμερα να βάζουμε το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Άνδρες, γυναίκες, προσέξατε. Θα πω και εγώ κάτι. Τα παιδιά του Θεού, ιδίως οι γυναίκες, τα παιδιά του Θεού δεν βάζουν το ένα πόδι πάνω στο άλλο οπουδήποτε κι αν βρίσκονται, ούτε στο ίδιο τους το υπνοδωμάτιο, διότι από εκεί θα συνηθίσουν και θα μάθουν για να παρουσιαστούν μετά και έξω στη ζωή τους εύτακτοι, δηλαδή με κάποια συστολή, με κάποια τάξη, με κάποια ευπρέπεια. Βλέπετε λοιπόν πως ακριβώς μας ομιλεί ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό. Θα ήθελα όμως, αγαπητοί μου, να σας έλεγα κάτι πάνω σε αυτά. Είναι το εξής. Ξέρετε ότι στην εποχή μας είναι της μόδας, επειδή επικαλούμεθα ότι τα σπίτια μας είναι μικρά, δηλαδή τα διαμερίσματά μας είναι μικρά, γι' αυτό είναι πάρα πολύ της μόδας ή εμείς να πηγαίνουμε να τρώμε έξω, ιδίως τα βράδια, ή να παίρνουμε και τους φίλους μας όταν μας επισκεφθούν στο σπίτι μας να πηγαίνουμε έξω να τρώμε. Δεν νομίζετε πως αυτό είναι μία αταξία? Δεν θα ήθελα να πω για την οικονομική, θα λέγαμε, επιβάρυνση που μπορεί να έχουμε όταν πηγαίνουμε και κάθε βράδυ μάλιστα έξω για να φάμε. Δεν ομιλώ μόνο γι' αυτό, αλλά ομιλώ διότι εκεί που θα πάμε, τι είναι τα κέντρα διασκεδάσεως και αυτά τα λεγόμενα οικογενειακά κέντρα, τι νομίζετε ότι είναι? Λίγο ή πολύ είναι κέντρα ασωτείας, λίγο ή πολύ. Και δεν νομίζετε πως είναι ασωτεία να φεύγω από το σπίτι μου να πάω να τρώω έξω? Δεν έχω τσουκάλι, δεν έχω τζάκι να μαγειρέψω, πρέπει να πηγαίνω έξω, δεν ξέρω να μαγειρεύω, να μάθω. Ύστερα, νοικοκυρά, όταν παντρεύεται, επιτρέψατε μου, δεν παίρνει μια πρίκα, δεν παίρνει τα σερβίτσια της στο τραπεζομαντιλά της, πότε θα τα παρουσιάσει αυτά? Τι ωραιότερο λοιπόν να στολίσει στο σπίτι της, να παρουσιάσει όλα αυτά στο σπίτι της, να μιλήσουν στο σπίτι της οι καλεσμένοι, να συζητήσουν, να χαρούν. Έξω θα πάμε, μέσα σε ένα περιβάλλον φοβερού καπνού από τσιγάρα, με μουσική, παρδαλή και με ανθρώπους ανηθίκους που πετάνε τα μάτια τους και τα βλέμματά τους λάχνα και εχμαλωτίζουν καρδιές. Εκεί θα πάμε. Ποτέ, αγαπητοί, αν σας καλέσουν να πάτε έξω, να πείτε όχι. Εγώ μόνο στο σπίτι σου θα έρθω και στο σπίτι μου θα σε καλέσω. Οπουδήποτε αλλού δεν δέχομαι να έρθω. Κάνετε το αυτό και θα θυμηθείτε. Θα το πω άλλη μία φορά. Τα παιδιά του Θεού έτσι πράττουν. Στη συνέχεια, λέγει ο Αββάς Ισίδωρος, ο πρεσβύτερος, το εξής. Είπε πάλι, οι μαθητευόμενοι πρέπει να αγαπούν σαν πατέρες τους αληθινά διδασκάλους και να τους φοβούνται σαν άρχοντες. Και μήτε η αγάπη να διώχνει τον φόβο, μήτε ο φόβος
να αμαυρώνει την αγάπη. Αγαπητή μου, διάλεξα αυτό το θαυμάσιο χωρίον, θα λέγουμε, αυτό το λόγιον αυτού του πατρός, γιατί το βρήκα εξαιρετικά πολύτιμο. Το βρήκα σαν μια απάντηση που θα μπορούσε να εδοθεί στην εποχή μας, πώς να τη χαρακτηρίσω την εποχή μας, την παραπέρουσα αυτή η εποχή μας, που δεν ξέρει πώς να κινηθεί, πώς να διδάξει, πώς να παιδαγωγήσει, πώς να μορφώσει, δεν ξέρει. Χρυσούς κανόνα, αγαπητοί μου, αυτό. Ακούσατε το. Μας ομιλεί για τις σχέσεις μαθητευομένων προς διδασκάλους. Τι λέγει? Ότι πρέπει να υπάρχει αγάπη των μαθητευομένων προς τους δασκάλους. Θα τους αγαπούν δηλαδή σαν πατέρες εκείνους που τους διδάσκουν, αλλά και να τους φοβούνται σαν άρχοντες. Σαν να ήταν δηλαδή ένας άρχοντας, ένας δικαστής, ένας υπουργός, δεν ξέρω ποιος, έτσι να φοβείται ο μαθητευόμενος τον διδάσκαλό του. Δηλαδή και να φοβείται και να αγαπά. Ούτε μόνο να φοβείται, ούτε μόνο να αγαπά. Θα θυμίζω αυτό το λειτουργικό: μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Βγάζω το θέμα πίστης, γιατί πρέπει να πιστεύεις τι είναι αυτό που θα πάρεις. Και μένω στο μεταφόβου και αγάπης προσέλθεται. Πώς θα προσέλθεται εις τον Κύριον? Μεταφόβου και αγάπης. Ούτε μόνο μεταφόβου, διότι αν υπάρχει μόνος ο φόβος θα σε απομακρύνει. Ούτε μόνη η αγάπη, διότι θα εξοικειωθείς. Έτσι θα κρατηθεί μία πρέπουσα στάσης και μία πρέπουσα απόστασης, εάν υπάρχουν αυτά τα δύο, φόβος και αγάπη. Πώς να παρομοιάσω αυτά τα δύο? Να πώς μπορώ να τα παρομοιάσω, αγαπητή μου? Όπως θα ξέρετε, η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Αλλά αν γνωρίζετε ή αν σας έχει ποτέ τεθεί απορία, αφού στρέφεται με μία μεγάλη, πολύ μεγάλη ταχύτητα η γη γύρω από τον ήλιο, πώς δεν φεύγει, αλλά μένει πάντα σε μία τροχιά? Γιατί απλούστατα υπάρχουν δύο δυνάμεις που την κρατούν σταθερή. Η μία δύναμη λέγεται έλξης, εκείνη η οποία τραβάει τη γη προς τον ήλιο. Έτσι θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε, αγαπητοί μου, να παρομοιάσουμε την αγάπη. Η άλλη δύναμη, η κεντρομόλος, κάνει τη γη μας να θέλει να φύγει μακριά από τον ήλιο. Έτσι μπορούμε να παρομοιάσουμε το φόβο. Ο φόβος και η αγάπη σε κάποιο ποσοστό τους δίδουν τη χρυσή τομή, δίδουν την αληθινή τροχιά που θα γυρίσει η γη γύρω από τον ήλιο. Αν το θέλετε, τη χρυσή τροχιά που θα γυρίσει ο ένας άνθρωπος γύρω από τον άλλον. Αν θέλετε, ο μαθητευόμενος απέναντι εις των διδασκαλών του. Αλλά στην εποχή μας, όπως θα γνωρίζετε, έχουμε εξωστρακίσει των φόβων και νομίζουμε ότι θα πουλήσουμε εξυπνάδα και εξυπηρέτηση στα παιδιά και οικειότητα όταν ο δάσκαλος ή ο καθηγητής παίζει καρπαζές με τους μαθητάς του. Και φυσικό είναι οι μαθητές του να καρπαζόνται μετά και αυτοί με τη σειρά τους, το δάσκαλό τους και τον καθηγητή τους. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Πάρα πολύ φυσικό. Όχι, αγαπητοί μου, ακούσατε το πόσο ωραία. Μήτε η αγάπη, λέγει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πρεσβύτερος, μήτε η αγάπη να διώχνει το φόβο, μήτε ο φόβος να αμαυρώνει την αγάπη. Δεν πρέπει το ένα να εξουδετερώνει το άλλο, αλλά πρέπει αυτά να συνεργάζονται, να υπάρχουν δηλαδή από κοινού. Αν αυτό κάποτε το καταλαβαίναμε σαν ένα χρυσού κανόνα, σαν ένα στοιχείο σπουδαίο και βασικό, προκειμένου να μπει σαν αγωγή μέσα στα σχολιά μας, τότε λύθηκε το πρόβλημα της αγωγής. Ούτε καθηγητών έλλειψη έχουμε, ούτε διδασκάλων, ούτε εποπτικών μέσων, ούτε αθουσών διδασκαλίας, ούτε διδακτικών βιβλίων. Όλα είναι πλούσια στην εποχή μας. Πλούσια. Τα σχολιά μας με λαδομπογιές, με πολύφωτα και πολυτέλεια, αν θέλετε ακόμη.
αλλά εκείνοι όμως που μπαίνουν μέσα, επειδή ακριβώς δεν ζουν αυτόν τον χρυσούν κανόνα, τον κανόνα να ξέρω ότι πρέπει να φοβούνται και να αγαπούν. Γι' αυτό μόλις παραδοθεί ένα σχολείο στα παιδιά, στη μαθητιώσα νεολαία μας, από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο, αμέσως με σπρέι και με πινέλα και με μπογιέ θα βάψουν τους τοίχους, θα σπάσουν τα θρανία, θα γκρεμίσουν τους τοίχους, θα τσακίσουν τα τζάμια. Γιατί? Γιατί λείπει αυτό το σπουδαίο στοιχείο, ο φόβος και η αγάπη, που προσπορίζουν τον αληθινόν σεβασμόν. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Προσέξτε. Το ίδιο ισχύει, αγαπητοί μου, και στις σχέσεις γονέων και παιδιών. Το ίδιο πράγμα. Μάθετε τα παιδιά σας και να σας αγαπούν και να σας φοβούνται. Ούτε μόνο να σας φοβούνται, γιατί θα σας πούν κάποτε ότι τα καταπιέζετε τα παιδιά σας. Αυτή η καραμέλα η τόσο γλυκιά στην εποχή μας, που την πιπιλίζουν ανά πάσα στιγμή, καταπίεση και καταπίεση. Ούτε ακόμη να δείχνετε μόνον αγάπη χωρίς να εμπνέετε τον φόβο στα παιδιά σας, διότι θα ανεβούν στο σβέρκο σας και θα σας κυβερνήσουν και θα σας ποδοπατήσουν, γιατί απλούστατα οι νέοι δεν έχουν σύνεση και φρόνηση, και συνεπώς θα περιφρονήσουν τους γονείς των. Και ξέρετε ακόμη, θα σας κατηγορήσουν γιατί δεν τους μεγαλώσατε, δεν τους παιδαγωγήσατε σωστά. Ώστε λοιπόν, ας το ξέρουμε, αγαπητοί μου, αυτά τα δύο σπουδαία στοιχεία, ο φόβος και η αγάπη, αυτή διέπει τις σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό, με τους γονείς του, με τους δασκάλους του, με ολόκληρη την κοινωνία. Τότε έχουμε μια ωραία κοινωνία, μια κοινωνία από παιδιά του Θεού, που ένας σέβεται τον άλλον, ο ένας αγαπά τον άλλον και ο ένας φοβείται τον άλλον. Ένα φόβο άγιο. Όχι εκείνο το φόβο των ληστών και των κλεπτών και των διαρρηκτών και των βιαστών και των εγκληματιών, αλλά εκείνο τον άγιο φόβο, ότι δεν πρέπει τον άλλο να τον προσβάλλω, γιατί είναι πρόσωπο του Θεού. Δεν πρέπει να τον κακοκαρδίσω. Δεν πρέπει, γιατί ντρέπομαι. Γιατί δεν πρέπει. Αυτός ο Άγιος φόβος. Αγάπη λοιπόν και φόβος, ας εγκαθιδρυθούν μες στις ψυχές μας, για να μπορούμε να φτιάξουμε όμορφες του Χριστού κοινωνίες.